Γεια σας αγαπητοί φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Συνέχεια στο MSP430 platform με επεξεργαστή FR6989 και ScanIF interface για την ανείχνευση της περιστροφής. Μέρος κάποιο από πολλά. Έχω χάσει το λογαριασμό. Και θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά μέρη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φτιάξω το hardware που θα προσαρμόσω τα δύο με τον πυκνωτή και θα μια μπορέσω να περιστρέφω τη ροδέλα, αυτή είναι εδώ τη ροδέλα, και να αρχίσω να μετρώ πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, περιστροφή εννοείται δεξιά αριστερά, να βάνω μετρήσεις, να το συνδέσω σε ένα υδρόμετρο, να μετρήσω πόσα κυβικά περνάνε προκειμένου να κυβήσω την κατασκευή. Ποια κατασκευή? Αυτή εδώ θα είναι το δείγμα της κατασκευής και για να γίνω πιο συγκεκριμένος θα το αναλύσω περισσότερο. Σκοπός είναι να καταλήξω να φτιάξω ένα θερμιδόμετρο σαν αυτό εδώ της Siemens. Παρόμοιο. Με μεγαλύτερο LCD γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και πρέπει να βλέπω μεγαλύτερα τα γράμματα. Δύο αισθητήρια PTAF 1000. Να σημειώσω ότι ο επεξεργαστής ο FR 6989 είναι για την προπόνηση, είναι για να δω πώς δουλεύει ο επεξεργαστής. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό τον επεξεργαστή, αλλά τον αντίστοιχο 4F423 ή 427, ο οποίος τι έχει? Έχει μέσα comparators, έχει μέσα αναλογικούς τελεστές, αναλογικά κομμάτια, τελεστικούς ενισχυτές, οι οποίοι θα με βοηθήσουν να φτιάξω το αισθητήριο, γιατί χρειάζομαι μια πηγή σταθερού ρεύματος με ultra low power αναλογικό τελεστή και κάτι να μετρά το αισθητήριο με πάλι ultra low. Θα πρέπει όμως να του φτιάξω και φίλτρο για τα 50-60 Hz με ποινίο πυκνωτή ένδυση 2 ή 3 σταδίων. Αυτό το συγκεκριμένο έχει 3 στάδια μέσα. Λοιπόν, εφόσον έχω πεδίο αναφοράς και έχω πει ότι είμαι newbie, κάτι τελείως καινούριο σε αυτό το scan interface, τι θα κάνω? Πολύ απλά, θα πάρω το μηχανικό μέρος το οποίο έχει ήδη το θερμιδόμετρο. Το θερμιδόμετρο αυτό κοστίζει 150 ευρώ το ένα και λένε ότι διαρκεί μπαταρία 10 χρόνια όντως, αλλά από την ημερομηνία παραγωγής του, άμα το έχει σε 3 χρόνια στην αποθήκη διαρκεί 7 χρόνια και άμα τελειώσει μπαταρία δεν έχουμε τρόπο να το ξαναενεργοποιήσουμε. Πρέπει να πάει στη Γερμανία ή στο εργοστάσιο και κάνει πιο πολλά πήγαινε έλα παρά το καινούριο. Τώρα θα μου πείτε, μια οικοδομή, μια πολυκατοικία, ένα σύνολο διαμερισμάτων που έχει μια εκατοστή τέτοια, τι κάνει? Τότε εκεί είναι άλλα θέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, από ένα παλιό θερμιδόμετρο έχω αντικαταστήσει 4 μέχρι τώρα. Λοιπόν, ανοίγει το κάτω μέρος, είναι, υπάρχει ένα δαχτυλίδι το οποίο έφτιαξε ένα κλειδί, το ξεβίδωσα και μέσα τι υπάρχει? Λοιπόν, αφού βγάλω αυτό εδώ το δαχτυλίδι, υπάρχει ένα πλαστικό τμήμα, το O-ring προφανώς για στεγανοποίηση, να τα βάλω εδώ στο δαχτυλιδάκι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή εδώ η περισπομένη, ας πούμε, που μπαίνει μέσα στο μηχανισμό, να τον είναι σαν το υδρόμετρο. Από εδώ μπαίνει το νερό, διότι έχει και το διάφραγμα, μπήκε κανένα σκουπίδι, βγαίνει από εδώ και περιστρέφει αυτήν εδώ τη φτερωτή. Είναι πάρα πολύ ελαφριά η φτερωτή. Και τι κάνει αυτή η φτερωτή? Λοιπόν, πώς είναι? Είναι ακριβώς όπως αυτός ο δίσκος, αλλά εδώ, να το δείξω από κοντά, έχει ένα ανοξείδωτο για να μην σκουγιάζει με το νερό και έχει τα φτερά της σε ένα άξονα, ο οποίος άξονας κάθεται εδώ πάνω, κάθεται σε ένα ορυχάλκινο αντικείμενο, πυράκι, και βρίσκεται μέσα εκεί. Ωραία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτά τα δύο ποινία να πάνε εκεί πάνω. Πώς θα πάνε εκεί πάνω? Αυτό εδώ το εξάρτημα, τα αντίστοιχα ποινία στο ηλεκτρονικό μέρος βρίσκονται εδώ μέσα, έτσι, εκεί,
εκεί μέσα. Ακριβώς έτσι. Επειδή το έχω ανοίξει, έχω χρησιμοποιήσει μερικά, τρία για την ακρίβεια, αυτό είναι το τέταρτο, και ένα πέντε που έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, τα ποινία βρίσκονται εδώ, εκεί, και ακουμπάνε λίγο παρακάτω. Υπάρχει ένα χιλιοστό, το οποίο δεν ακουμπά. Τι υπάρχει εδώ μέσα? Μέσα υπάρχει ένα κυλινδράκι, το οποίο οδηγεί αυτά εδώ τα δύο ποινία σε 90 μοίρες ως μπρος στο κεντρικό άξονα, και υπάρχει ένας άξονας ο οποίος το βάει τάκ και κάθεται μέσα και σταματάει εκεί. Εγώ λοιπόν θα φτιάξω αυτό το κυλινδράκι στον τόρνο και στο διαιρέτη. Σαν πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ το δίσκο για να τον περιστρέφω, το βάλω και στο αξονάκι που έχει τον άξονα με το εδώ, φτιάξω μια κατασκευή ώστε να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Μετά, αφού κάνω τα πειράματα, τις δοκιμές, φτιάξω το software έστω να είναι της αριστείας μου, τότε θα το βάλω εδώ μέσα, θα φτιάξω το αντίστοιχο εξάρτημα ή το ίδιο, θα φροντίσω να είναι το ίδιο, γιατί τα μεγέθη είναι αρκετά μεγάλα, ώστε να χωρά εδώ μέσα, να κάνω το πείραμα με τη φτερωτή και με το νερό, να δω τι γίνεται στην πράξη. Από εμπειρία σας λέω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά, διότι ο δίσκος αυτός εδώ είναι χαλκός και εκείνο είναι μέταλλο, είναι ανοξείδωτο, οπότε έχει και μεγαλύτερο μαγνητικό συντελεστή. Στο προηγούμενο βίντεο είδατε ότι πολύ απλά στα 5 χιλιοστά μπορεί και λειτουργεί άνετα. Λοιπόν, τώρα θα πάρω εταρλόν. Μπορούσα να πάρω και PVC, δεν έχω PVC ή έχω, ναι. Θα πάρω PVC, το εταρλόν είναι πιο σκληρό, πιο υλικό, χρειάζεται πιο καλοκονισμένο μαχαίρι. Ενώ το PVC είναι λίγο πιο ξεφλουδισμό, ξεφλουδίζει πιο εύκολα. Λοιπόν, θα πάρω PVC 20x20, θα φτιάξω το αντίστοιχο εξάρτημα, το βάλω στο διαιρέτη, ώστε οι τρύπες να γίνουν σε 90 μοίρες. Αυτό το πράγμα θα γίνει τώρα στον τόρνο και θα δούμε τα στάδια, όχι όλα, είναι τορνοδουλειά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό είναι το PVC, θα κόψω 10 χιλιοστά και θα μπει εκεί μέσα. Και πάνω σε αυτό θα στηριχτεί και το εξάρτημα. Μετά θα φτιάξω μια άλλη πλακέτα καινούρια, διότι αυτή εδώ πέρα είναι πλακέτα γρήγορων κατασκευών. Όπως βλέπετε εδώ έχω βάλει πυκνωτή 470 through hole. Θα φτιάξω μια πλακέτα στην οποία θα προβλέψω έξτρα αντιστάσεις στη κατά σειρά με το ποινίο εδώ, κατά σειρά αντιστάσεις through hole πυκνωτές και SMD. Εδώ θα βάλω through hole πυκνωτή και SMD, τα χτήματα έρχονται από το Muser, για να θέλω να πειραματιστώ λίγο ακόμα ως μπρος το κύκλωμα LC και μια αντίσταση φόρτισης εκφόρτισης κατά σειρά. Θέλω να φτιάξω λίγο πιο μικρό το φάκελο. Αυτό εδώ στα 5,4 ohm βγάζει 3 volt. Αυξάνοντας λίγο την αντίσταση μέχρι τα 5, 6, 7 εκεί, βλέπω και μικραίνει λίγο ο φάκελος, και από τα μαθηματικά γίνεται το ίδιο προφανώς. Στα 10 ohm η καμπύλη χάνει και γίνεται, γιατί ξεπερνάμε την αντίσταση του πυκνωτή. Λοιπόν, θέλω να ρίξω μια ματιά ακόμη πειραματικά σε αυτό το θέμα, γιατί το ηλεκτρονικό, το κομμάτι το θεωρητικό το έχω δοκιμάσει, το έχω βάλει και στο Flow Easy και είδα τις σχηματομορφές. Θέλω να δω πρακτικά αν είναι καλύτερο και τι θα μου δώσει ως προς το φάκελο. Έχω την εντύπωση ότι μικραίνοντας λίγο το φάκελο ακόμα από κάτω από τα 3 volt θα πάμε καλύτερα, θα έχει πιο μεγάλη ευαισθησία ως προς τα χιλιοστά. Τώρα είμαι στα 5-6 χιλιοστά απόσταση, δεν έχω πρόβλημα, μπορεί να πάω λίγο παραπάνω να έχω καλύτερη ευαισθησία. Λοιπόν, τα λέμε. Λοιπόν, οι διαστάσεις εδώ είναι φύ 16,5 με τρύπα στη μέση. Η τρύπα θα είναι
φι 3,5 και τι είναι, είναι κόνια. Εδώ ο άξονας αυτός είναι κόνικος, ξεκινά από 3 χιλιοστά, 2,80 και καταλήγει 4 κάτω. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι για να μην κουνά, να φεύγει από τη θέση του, να κάθεται όμορφα, σε ακριβή θέση κάθε φορά, αλλά δεν έχει τόσο, άμα το πατήσω εδώ πάνω, πατήσει δεν κουνάμε τίποτα. Λοιπόν, το βάθος είναι 12 χιλιοστά και το βάθος είναι στα 8,5 χιλιοστά. Ωραία, ξεκινώντας με αυτές τις διαστάσεις, στον τόρνο θα κόψω ένα κομμάτι εδώ, γιατί δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω όλο αυτό. Στον τόρνο να το φτιάξω και θα σας το δείξω τελειωμένο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του καναλιού, λίγο μετά από ένα τέταρτο, 20 λεπτά, αυτό το εξαρτηματάκι είναι έτοιμο από PVC, πάει και μπαίνει εκεί μέσα. Όμορφα και ωραία. Η είσοδος είναι κόνια. Δηλαδή, εκτός από τον πύρο ο οποίος είναι κόνικος και το κυπελάκι είναι κόνικο. Είναι 17 πάνω, 16,80 κάτω. Πρέπει να έχει μια-δυο μοίρες για να πηγαίνει να κάθεται όμορφα. Τέλος πάνω, αυτό προς το παρόν δεν θα με απασχολήσει. Όταν έρθει η ώρα, θα φτιάξω το δικό μου εξάρτημα και το δικό μου καπάκι και θα είναι μια χαρά να ταιριάζει το ένα μέσα στο άλλο. Λοιπόν, τώρα πάω στο διαιρέτη, να βάλω το διαιρέτη, να κάνω εδώ 5 χιλιοστά τρύπες για να μπορέσω, θα το βάλω έτσι, γιατί θα αφήσω από κάτω, δεν θα αφήσω να πατήσει, δεν θα το πάω μέχρι τέρμα, θα αφήσω και ένα χιλιοστό να υπάρχει πλαστικό εδώ, να μην τερματίζει, να μπαίνει δηλαδή εδώ μέσα, να κάθεται, και με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξω και την πλακέτα από πάνω. Αυτή είναι εδώ, μια καινούργια πλακέτα που είπαμε, ώστε να πηγαίνει να δένει εδώ και να κάθεται το πινίο μέσα, να μην ξεχωρίζει από κάτω, ώστε να είναι όμορφο, λειτουργικό, έτσι είναι και το δείγμα. Εδώ είμαστε, φίλοι του καναλιού, να το. Έχει μπει το ένα, το ξετρύπησα για να βλέπω από κάτω, το άφησα και μισό χιλιοστό στο τέλος. Τα πινία είναι πολύ μακριά, θα μπορούσα να τα βάλω πιο κοντά και στην ίδια υφιστάμενη πλακέτα, αλλά θα φτιάξω μία άλλη, γιατί θέλω να κάνω τις αλλαγές τις οποίες σας είπα. Το πινιάκι μπαίνει εδώ μέσα και τερματίζει μέχρι κάτω, έτσι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φτιάξω τον άξονα ο οποίος θα μου περιστρέφει αυτόν εδώ το δίσκο εκεί. Μην σας φαίνεται μεγάλος ο δίσκος, ως προς το κέντρο περιστρέφεται και είναι μπες βγες. Από τη μια μεριά βγαίνει, έτσι, μια μεριά βγαίνει, από την άλλη μπαίνει. Αν τον κάνω και πιο μικρό θα φανεί, αλλά δεν χρειάζεται να τον κάνω 12 χιλιοστά και τόσο αρκεί. Αρκεί το κέντρο να περιστρέφεται στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του καναλιού, να το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό εδώ το κυλινδράκι μπαίνει εκεί μέσα, σε αυτήν εδώ την ωραία κατασκευή, την ενίσχυσα λίγο από εδώ, την ενίσχυσα λίγο και από εδώ για να μην σπάσει και με αφήσει τα κρύα του λουτρού. Το έκανα ξύλινο όλο, διότι ο πύρος αυτός δεν πρέπει να είναι μεταλλικός, θα μας επηρεάζει. Δεν ξέρω αν θα μας επηρεάσει, τέλος πάντων εγώ ξύλινο το έκανα και έχω φτιάξει ομόγενο κύκλο, μπαίνει εδώ, όλα αυτά γίνανε στη φρέζα. Η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, δεν ξέρω αν το βλέπετε μέσα. Έχω μάξιμο 5 χιλιοστά, το πλησιάζω και κοντά, ο κύλινδρος γυρίζει ωραία, μια μικρή απόκληση έχει εδώ, αλλά τούτο εδώ δεν είναι κολλημένο και μπορεί να το, είναι ωραίο, βλέπετε, γυρίζει, δεν γυρίζει έκεντρα. Τώρα στο εργαστήριο, να κάνουμε μια μικρή δοκιμή αν δουλεύει σωστά με τα ήδη υπάρχοντα, και μετά θα σχεδιάσουμε την πλακέτα για να μπει εδώ πάνω.